Εντυπωσιακές ήταν οι δημιουργίες των μαθητών τόσο των δημοτικών όσο και των γυμνασίων και λυκείων στο 5ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Από κόμικ και μικρά βίντεο μέχρι και ρομποτικά συστήματα εντυπωσίασαν όχι μόνο τους ίδιους τους μαθητές που παρακολουθούσαν το τι είχαν φτιάξει οι μαθητές τους, αλλά και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρέθηκαν στον χώρο που πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ. Μια κατηγορία είναι έκφραση. Εκφράζονται για θέματα που τους απασχολούν, φτιάχνοντας animation, κόμικ, ταινίες, βίντεο. Δημιουργούν ιστορίες, είτε καταγράφουν επιστημονικά φαινόμενα ή κοινωνικά φαινόμενα. Η άλλη κατηγορία έργων έχουν να κάνουν με δημιουργία λογισμικού για κινητά, έξυπνες συσκευές, ταμπλέτες. Τα ίδια παιδιά δημιουργούν το λογισμικό εκείνο. Όπως επίσης κατασκευάζουν ρομποτικά συστήματα και τα προγραμματίζουν. Στην εποχή μας υπάρχουν πλατφόρμες προγραμματισμού για παιδιά και αυτές αξιοποιούνται στα σχολεία έτσι ώστε να παράξουν τα παιδιά αυτά τα έργα. Μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Σχολικού Συμβούλου Δευτεροβάθμιας κ. Πασελινά, Συμβούλου Πληροφορικής και βέβαια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου. Μια πολύ σημαντική δράση και πρωτοβουλία στην οποία αναδεικνύεται η πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται σε επίπεδο ψηφιακής καταγραφής και ψηφιακής δημιουργίας των ίδιων των μαθητών μέσα στις σχολικές μονάδες. Οι συμμετοχές τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Στατιστικά θα μπορούσα να σας πω ότι πέρυσι συμμετείχαν 5.000 μαθητές από τα σχολεία Ανατολικής Κρήτης, νομού Ηρακλείου δηλαδή και νομού Λασιθίου και φέτος έχουν φτάσει στις 7.000. Αυτό δείχνει ότι είναι ένας θεσμός που συνεχώς αναβαθμίζεται. Και όπως έχουμε πάρα πολλές φορές, βρισκόμαστε πλέον σε ένα στάδιο που η ψηφιακή δημιουργία στη διαδικασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι καθοριστική. Αυτό που κατέδειξε για μια ακόμα φορά το φεστιβάλ, στο οποίο συμμετέχουν 48 σχολεία από την Κρήτη, από τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου και συνολικά 7.000 μαθητές από 14 πόλεις της Ελλάδας, είναι ότι οι μαθητές είναι εξαιρετικά εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία και θέλουν απλά ένα μικρό σπρόξιμο για να κάνουν θαύματα. Τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με την τεχνολογία, απλώς χρειάζονται κάποια υποστήριξη προκειμένου να μην είναι απλή χρήση της τεχνολογίας, δηλαδή να παίζουν απλώς ηλεκτρονικά παιχνίδια και να είναι στο Facebook ή να βλέπουν βιντεάκια στο YouTube. Χρειάζονται μια υποστήριξη έτσι ώστε να. Και μια καθοδήγηση ώστε να τους δοθεί ευκαιρία να γίνουν δημιουργικά με τον τρόπο που σας ανέδειξε προηγουμένως. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, μάθαμε πράγματα ο ένας για τον άλλον, συνεργαστήκαμε άψογα και χωριστήκαμε σε δύο ωραίες ομάδες που συνεργάστηκαν τέλος πάνω άψογα. Το ρομπότ μας μπορεί να ακούσει φωνητικές εντολές, να κινηθεί μπρος-πίσω. Τα παιδιά του Σίγμα Ταφένα κάνουν ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και εμείς κάναμε ένα πρόγραμμα για εξοικονόμηση ενέργειας. Πώς σας άρεσε αυτή η διαδικασία? Ήταν πολύ ωραία και είχε πολλή δουλειά, ναι. Επίσης, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενήσαν εδώ, ήταν φανταστικά.